Από τις 6 το πρωί της Πέμπτης τίθεται σε ισχύ τα νέα μέτρα για την πανδημία στην Ελλάδα 4-24 ώρα νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι η διασκέδαση και η εστίαση θα λειτουργούν εφ' εξής μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, μόνο για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων, χωρίς όρθιους και χωρίς μουσική. Εξαίρεση δίνεται για το ρεβεγιόν της παραμονής της πρωτοχρονιάς, οπότε τα καταστήματα θα λειτουργούν στις 2 το πρωί, αλλά με τους ίδιους περιοριστικούς όρους. Ο Θάνος Πλεύρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο με την έλευση του 2022 να επανεξεταστεί το πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και τον χρόνο ισχύως των πιστοποιητικών. Η κυβέρνηση προφανώς και στο επόμενο διάστημα θα επανεκτιμήσει όλο το πλαίσιο και της υποχρεωτικότητας που υπάρχει ως προς τους εμβολιασμούς, αφού έχουμε δει ότι υπάρχει μεγάλη κάλυψη και επιθυμία των πολιτών να εμβολιαστούν και λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την υποχρεωτικότητα, καθώς επίσης και για το χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιητικά με τα πλήρη δικαιώματα των εμβολιασμένων. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή ομόφωνα καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς τα εμβόλια καλύπτουν την μετάλλαξη όμικρον και να μην διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις για το αντίθετο. Ακόμα, υποστήριξε ότι είναι καλό όλοι να κάνουν τεστ πριν από τα τραπέζια, ακόμη και στα σπίτια, ώστε να προληφθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις με τους γυραιότερους συγγενείς. Την ίδια στιγμή, έχει πολλαπλασιαστεί ο κόσμος που σπέβδει σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές, καθώς και στις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, για να πραγματοποιήσει τεστ ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού. Προφανώς για να ελέγχω την κατάσταση και εγώ του εαυτού μου. Δηλαδή κάνουμε rapid test για να ξέρουμε σε τι φάση είμαστε. Αν νοσούμε, αν είμαστε μολυσμένοι, αν μεταδίδουμε. Για τα χθεσινά τα νούμερα τα οποία ήταν μεγάλα. Τι να πω, να προσέχουμε και να εμβολιαστούμε, αυτό λέω. Εντάξει, περισσότερα τεστ, περισσότερα κρούσματα. Δείχνει να ξεφεύγει λίγο αυτό. Σχετικά με την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης γνωστοποίησε ότι αυτήν την στιγμή νοσηλεύονται κυρίως όσοι έχουν πληγεί από την μετάλλαξη Δέλτα. Αν και στην κοινότητα φαίνεται ότι πλέον η μετάλλαξη Όμικρον είναι η κυρίαρχη. Υπάρχει πάντως συγκρατημένη αισιοδοξία.